Ανάληψη ευθύνης για την αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτικά φακέλου στο γραφείο της Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης με νέες απειλές. Με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα διεξοδικού περιεχομένου, την ευθύνη για την αποστολή ανέλαβε η οργάνωση ένοπλη απάντηση. Όσο εύκολα έφτασε ο φάκελος βόμβα στο γραφείο της, τόσο εύκολα μπορούν οι σφαίρες μας να βρουν το στόχο τους. Διαβεβαιώνουμε ότι όλες αυτές οι απειλές δεν πτωούν τους δικαστές. Η προκήρυξη η οποία ακολούθησε την τρομοκρατική ενέργεια είναι μια προκήρυξη που πράγματι δημιουργεί ανασφάλεια. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας. Ανησυχώ πάρα πολύ. Αλλά από τα στοιχεία που έχετε μέχρι δεν υποτιμώ καμιά ενέργεια, ακόμα και την πιο μικρή, ακόμα και ένα γκαζάκι, ακόμα και ένα φυτίλι, γιατί μπορεί μέσα από ένα ατύχημα να χαθεί ανθρώπινη ζωή. Και έχουν συμβεί στο παρελθόν αυτά. Ο φάκελος βόμβα είχε αποσταλεί στο γραφείο της Προέδρου Εφετών στις αρχές Φεβρουαρίου και είχε εντοπιστεί στις 12 του μήνα. Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι μαζί μας με περισσότερα για να δούμε πώς διαβάζουν στην αντιτρομοκρατική αυτήν την προκήρυξη. Τι βλέπουν από πίσω. Αρχικά να σου πω, Σία, ότι ο κούριερ που έδωσε τον εκρηκτικό φάκελο στην πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Mm-hmm. Μετά την ανησυχητική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης από την τρομοκρατική επωνυμία ένοπλη απάντηση, τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου δεν αποκλίνουν ο συγκεκριμένος άντρας που παρέγκαψε όλες τις δικλείδες ασφαλείας και παρέδωσε τον φάκελο βόμβα χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, να είναι μέλος του εκτελεστικού βραχίωνα των βομβιστών που έδρασε μάλιστα αυτοπροσώπως. Στο πλαίσιο αυτό των ερευνών, από ό,τι φαίνεται, δεν φαίνεται να έχουν συνδέσει τον συγκεκριμένο άνδρα με κάποια εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο εκρηκτικός φάκελος που απενεργοποιήθηκε βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προς αναζήτηση γενετικού υλικού ή αποτυπωμάτων. Να σας σημειώσω βέβαια ότι σε αντίστοιχη βόμβα στο γουδί, η οποία απενεργοποιήθηκε, έχει βρεθεί αποτύπωμα του κατασκευαστή ή μεταφορέα. Ενώ στη βομβιστική επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας έχει εντοπιστεί μοτοσυκλέτα των δραστών χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν αξιοποιήσιμα στοιχεία. Τα στελέχη. Παναγιώτη, εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης έντασης που έχουμε και της ανησυχίας που διατυπώνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αυτή η επίθεση με δεκάδες μολότοφ που είχαμε στα Εξάρχεια. Είναι στο γενικότερο κλίμα. Θεωρούμε ότι οι προηγούμενες τρεις ενέργειες προέρχονται από το ίδιο παλιό διευθυντήριο που έχει παραδώσει τεχνογνωσία και έχει διαφορετικές ομάδες που δρούν και κάνουν διαφορετικές ενέργειες με βόμβες ή εκρηκτικούς φακέλους. Εδώ είναι τα Κυριακή ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου μια ομάδα 100 ατόμων είναι προετοιμασμένη. Έχουν τουλάχιστον 30 με 40 βόμβες μολότοφ, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, οι οποίοι επιτίθενται σε μια μοναδική δημιουργία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην περιοχή. Μετά την επίθεση ακολούθησε φυσικά και κυνηγητό στους δρόμους των Εξαρχείων. Υπήρξαν 9 προσαγωγές, 9 άτομα τα οποία δεν προέκυψε ότι συμμετείχαν στην συγκεκριμένη επίθεση και αφέθηκαν ελεύθερα. Όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί όπως τουλάχιστον αναφέρουν ακριβώς αξιωματικές ενέργειες αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.